Γεια χαρά σε όλους, από όλους μας εδώ, Γρήγορος Κίτο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την carnivore διατροφή και όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για πώς να την ακολουθήσετε σωστά. Πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε τα βήματα σωστά και να γνωρίζετε τι ακριβώς θα πρέπει να καταναλώσετε σε μικροστοιχεία. Για το λόγο το ότι πάρα πολλοί νομίζουν ότι αφαιρώντας τα λαχανικά μια μεγάλη μερίδα, δηλαδή μέσα στη διατροφή μας, θα υπάρξουν ελλείψεις. Σήμερα θα τα αναλύσουμε, θα δούμε σιγά σιγά τι μπορούμε να προσθέσουμε και τι να αφαιρέσουμε, ώστε να κάνουμε την carnivore διατροφή ένα νέο μοντέλο το οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε καθημερινά με ασφάλεια. Η ερώτηση είναι ποιος θα πρέπει να ακολουθήσει carnivore διατροφή, πώς και γιατί. Η carnivore διατροφή θα πρέπει να καταλάβουμε τώρα ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια προβλήματα, αν θέλετε, υγείας. Και αυτό σίγουρα είναι τα εντερικά προβλήματα ή γαστρεντερικά προβλήματα. Η carnivore διατροφή θα μας δώσει να καλύψουμε αυτό το κομμάτι και όσους έχουν αναπτύξει κάποιο πρόβλημα με το γαστρεντερικό του σύστημα, είτε είναι βερέθη στο έντερο, είτε υπάρχει Crohn's disease, το οτιδήποτε, μπορεί να διορθωθεί με την carnivore διατροφή. Ο λόγος είναι ότι αφαιρούνται σίγουρα όλα τα φυτικής προέλευσης, που είναι ο κύριος, θα λέγαμε, ύποπτος, παύλα, ένοχος για όλα τα γαστρεντερικά προβλήματα. Ακολουθώντας τώρα μια διατροφή η οποία έχει μόνο ζωικής προέλευσης, πάντα με αντιφλεγμονώδεις τροφές που έρχονται από τα ζωικής προέλευσης, θα μπορέσουμε να δούμε μια τρομερή μεγάλη βελτίωση, θα λέγαμε. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν carnivore διατροφή για 20 χρόνια, για 5 χρόνια. Δεν έχει σημασία πόσο, και όμως βλέπουμε ότι είναι βιώσιμη. Τι πρέπει όμως να προσέξουμε? Όταν θα ακολουθήσουμε εμείς τώρα την carnivore διατροφή, θα πρέπει να βγάλουμε εκτός τα φυτικής. Δεν σημαίνει όμως ότι θα το κάνουμε για πάντα. Κάποιοι μπορούν μέσω αυτού του, αν θέλατε, μοντέλου πρωτοκόλλου να καταλάβουν τι ακριβώς επηρεάζει το γαστρεντερικό του σύστημα και να αφαιρέσουν σταδιακά αυτές τις τροφές αργότερα. Μπορεί να είναι τα πράσινα φυλλώδη, μπορεί να είναι το κολοκύθι, μπορεί εκείνο, μπορεί το άλλο. Έτσι θα καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το γαστρεντερικό μας σύστημα και να βρούμε τυχόν τώρα αλλεργίες, οι οποίες εμφανίζονται με κάποιες τροφές και φυσικά να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα ώστε να επαναφέρουμε πλέον μερικά πράγματα τώρα στη διατροφή μας. Πάρα πολλοί ρωτάνε για τη βιταμίνη C. Πώς μπορούμε να πάρουμε βιταμίνη C όταν ακολουθούμε μια carnivore διατροφή? Και είναι πάρα πολύ απλό. Θα μιμηθούμε ακριβώς ό,τι κάνουν τα κρεατοφάγα ζώα, δηλαδή θα δούμε στη φύση. Και μπορούμε να δούμε τώρα ότι είτε οι λύκοι, είτε ακόμα και τα σκυλιά, τι κάνουνε? Καταναλώνουνε τροφές όπως είναι το υποφαές, όπως είναι το κοινόροδο, μόνο και η λέξη δηλαδή μας το λέει, κοίον στα αρχαία ελληνικά ο σκύλος, από εκεί και πέρα ρόδων, άρα έχουμε την άγριο τριανταφυλιά, ή μπορούμε να τη βρούμε και σε κάποια χωριά στην Ελλάδα ως σκύλο τριανταφυλιά. Πάλι μας δείχνει αυτό ότι είναι δύο πράγματα τα οποία όταν αυτά τα ζώα θέλουν να καταναλώσουν κάτι το οποίο είναι φυτικής προέλευσης και περιέχει αρκετά οξέα, τα οποία θα τους βοηθήσει να διασπάσουν τις πρωτεΐνες στο στομάχι, γιατί είπαμε το στομάχι πρέπει να είναι όξιο, να έχει pH από 1-3, για να μπορέσει να διασπάσει τις πρωτεΐνες. Έτσι, εμείς στη διατροφή μας μπορούμε να βάλουμε και υποφαές και κοινόροδο, αλλά και θα μπορούσαμε να έχουμε μυλόξιδο, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και στην πέψη, αλλά και να συμπληρώσουμε βιταμίνη C από το υποφαές και από το κοινόροδο. Τρομερές ποσότητες βιταμίνη C. Έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι ότι τίποτα δεν έχει τόσο βιταμίνη C, γιατί είπαμε τα φυτικής προέλευσης είναι πάρα πολύ πλούσια σε βιταμίνη C, όσο έχει το υποφαές και το κοινόροδο. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ εύκολα στην Ελλάδα είτε συμπυκνωμένο χυμό από υποφαές, είτε να φτιάξουμε ακόμα και τσάι από το κοινόροδο. Μπορούμε να το έχουμε μέσα εμείς με ασφάλεια στην carnivore διατροφή και να συμπληρώσουμε τη βιταμίνη C, την οποία ίσως να λείπει, αλλά προσέξτε. Η βιταμίνη C, αν δεν καταναλώνουμε τώρα φρουκτόζη, δεν έχουμε τόση απέτηση δηλαδή μέσα στην ημέρα για να καταναλώσουμε μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνη C. Όσο μεγαλύτερες ποσότητες φρουκτόζης καταναλώνουμε, τόσο μεγαλύτερη απέτηση για βιταμίνη C έχουμε. Και ιδιαίτερα αν, να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι, αν είστε καπνιστές και καπνίζετε, σίγουρα οι απαιτήσεις πάλι βιταμίνη C θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Γι' αυτό τα πράγματα τα οποία θα θέλετε να κάνετε, αν θέλετε να ακολουθήσετε την carnivore διατροφή και φοβάστε για τη βιταμίνη C, υποφαές, κοινόροδο και σίγουρα μπορείτε να είστε στην ασφαλή όχθη για το λόγο το ότι δεν καταναλώνετε πλέον φρουκτόζη. Και τώρα θα περάσουμε να δούμε ακόμα ένα μικρό στοιχείο το οποίο πάρα πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να έχουν έλλειψη. Είπαμε, άλλο ένα μικρό στοιχείο τώρα που φοβούνται ότι κάποιοι θα έχουν έλλειψη στην carnivore διατροφή είναι το μαγνήσιο. Γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις
σε μέσο όρο καθημερινά είναι κοντά στα 400 mg μαγνησίου. Φυσικά, πάρα πολλοί θα πούνε ότι μόνο τα φυτική προέλευση είναι πλούσια σε μαγνήσιο, και όμως αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Και τα ζωική προέλευση, έστω και σε μικρότερες μερίδες, περιέχουν αρκετό μαγνήσιο. Όμως, πάρα πολλοί όταν καταναλώνουν ζωική προέλευση πάνε μονόπλευρα και δεν έχουν ποικιλία. Αυτό σημαίνει ότι το σηκώτι, για παράδειγμα, δεν έχει μεγάλες ποσότητες μαγνησίου ή το κόκκινο κρέας. Όμως, οι μερίδες τώρα πλέον που εμείς θα καταναλώνουμε στην carnivore διατροφή θα είναι πολύ μεγαλύτερες, για το λόγο ότι λείπουν φυτικής προέλευσης, οπότε αμέσως ανεβαίνει η ποσότητα. Λείπει η φρουκτόζη, οπότε ξανά. Και να θυμάστε, το μαγνήσιο τώρα παίζει ρόλο στο μεταβολισμό των υδατάνθρακων. Εμείς τώρα που δεν καταναλώνουμε πλέον υδατάνθρακα στην carnivore διατροφή, δεν έχουμε ξανά τόσες μεγάλες απαιτήσεις μαγνησίου. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι μακροπρόθεσμα άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν carnivore διατροφή για χρόνια δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και δεν έχουν ελλείψεις σε ηλεκτρολίτες όπως είναι για παράδειγμα το μαγνήσιο. Όμως, όπως είπα, δεν πρέπει να καταναλώνετε τροφές π.χ. όπως απλώς μοσχάρι ή βόιο κρέας και λίγο σηκώτη. Θα πρέπει να καταναλώνετε, για παράδειγμα, μια τροφή η οποία είναι πλούσια σε μαγνήσιο, είναι τα μύδια. Κανένας δεν έχω δει να καταναλώνει μύδια, ένα ποστάρι μύδια ή το οτιδήποτε. Θέλουν να τα αποφύγουν. Τα θαλασσινά είναι πολύ πλούσια σε μαγνήσιο. Τα ψάρια ξανά έχουν μερίδα μαγνησίου. Όλες αυτές οι τροφές πρέπει να είναι μέσα στο διατροφολογιό μας ή να τις συνδυάζουμε. Να φάμε μύδια με αυγά. Για ποιο λόγο να μην γίνεται αυτό? Ή ψάρι με αυγό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο, εκτός αν υπάρχει κάποια αλλεργία, να μην συνδυάσουμε αυτές τις τροφές. Το ίδιο ισχύει και για το κρέας και για πάρα πολλές άλλες τροφές. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν κινούμαστε με μια νέα διατροφή, η οποία εξαιρεί υδατάνθρακες, αλλάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, όπως οι απαιτήσεις για βιταμίνη C είναι χαμηλότερες, το ίδιο συμβαίνει και για το μαγνήσιο. Όμως, εμείς, αν κάποιος φοβάται να την ακολουθήσει, θα μπορέσει να έχει μέσα στο διατροφολόγιο του τις πιο πυκνές τροφές, οι οποίες είναι, όπως είπαμε, σίγουρα τα θαλασσινά, και να κάνει σίγουρο ότι δεν έχει κρυφούς υδατάνθρακες ή επεξεργασμένα κρέατα μέσα στη διατροφή του. Φυσικά, τώρα θέλουμε να έχουμε την πιο υγιεινή προσέγγιση της carnivore διατροφής και φυσικά θέλουμε να την κάνουμε ξανά μεσογειακή carnivore διατροφή. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τροφές οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδεις ξανά ιδιότητες. Δεν θα ξανακαταναλώσουμε πάλι ούτε χοιρινό, ούτε κοτόπουλο, ούτε γελατινά γαλακτοκομικά, γιατί ναι, τα γαλακτοκομικά ανήκουν τώρα στην carnivore διατροφή. Όμως προσέξτε, θα έχουμε τροφές οι οποίες ξανά είναι μυρικαστικά, τρέφονται με πράσινο, τα αυγά μας είναι ελευθέρας βοσκής και τροφής, τα ψάρια και θαλασσινά, τα οποία έχουν, είπαμε, είναι διατροφικά πυκνά, θα πρέπει να είναι άγρια. Αν όχι, μπορείτε να πάρετε κατεψυγμένα, δείτε τη χώρα προέλευσης. Αυτό θα παίξει σημαντικό κομμάτι στο πόσο ποιοτική είναι η τροφή η οποία αγοράζετε. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε το ζωμό. Ο ζωμός είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Μην την εξαιρείτε. Κολαγόνο και ηλεκτρολίτες. Είπαμε, αν φοβάστε ότι έχετε έλλειψη σε αυτά τα πράγματα, μην πάτε σε συμπληρώματα άμεσα. Αφήστε τα συμπληρώματα σαν δεύτερη επιλογή. Καταναλώστε πρώτα τη τροφή, όσο και αν σας κάνει κόπο. Μπορείτε να την βάλετε στο ψυγείο, μπορείτε ακόμα και να τη βάλετε στην κατάψυξη. Θα διατηρηθεί ο ζωμός, η σούπα, αν θέλετε καλύτερα. Έτσι θα κάνετε σίγουρο ότι καταναλώνετε και κολαγόνο αλλά και ηλεκτρολίτες. Άφθονο φυσικά ανθρακούχο νερό, το οποίο ξανά έχει πάλι ηλεκτρολίτες, να αποσμαζεύουμε και κάνουμε μια διατροφικά πυκνή τροφή αντιφλεγμονώδη. Και αν θέλετε γαλακτοκομικά, μπορείτε να έχετε, θα έμενα λίγο μακριά από γιαούρτι και γάλα, αλλά σίγουρα κάποια τυροκομικά, δηλαδή μπορείτε να έχετε τη φέτα, μπορείτε να έχετε μανούρι, γραβιέρα, αυτά τα πράγματα τα οποία σε μικρότερη ποσότητα, μην δώσετε πολύ έμφαση γιατί είναι επεξεργασμένο. Με την καλή έννοια ξανά επεξεργασμένο, θέλουμε περισσότερο να επικεντρωθούμε σε τροφές οι οποίες έρχονται κατευθείαν από τη φύση, δηλαδή κρέας, αυγά, ψάρια, θαλασσινά. Έτσι κινούμαστε με την carnivore διατροφή. Και τώρα θα περάσουμε και να εξηγήσουμε για λίγο διαλυματική νηστεία και carnivore διατροφή. Πάρα πολλοί θα πούνε τώρα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την carnivore διατροφή με τη διαλυματική νηστεία. Κι όμως εδώ η διαλυματική νηστεία δεν παίζει κανένα ρόλο. Στην carnivore διατροφή ακολουθούμε και καταναλώνουμε τροφές όποτε πεινάμε. Αν πεινάσετε μετά από 4 ώρες, θα φάτε σε 4 ώρες. Αν πεινάσετε μετά από 14 ώρες, θα φάτε μετά από 14 ώρες, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο στάνταρ πλέον το οποίο ακολουθείτε. Στην carnivore διατροφή τρώτε μέχρι να νιώσετε κορεσμό. Αν αυτό το κομμάτι κρέας είναι 1 κιλό ή μισό κιλό, δεν έχει σημασία, τότε θα σταματήσετε να καταναλώνετε τροφή. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός και δεν υπάρχει υδατάνθρακας. Όταν συνδυάζουμε υδατάνθρακα με κάποιες ζωικής προέλευσης πηγές, πάντα πρέπει να έχουμε ένα όριο ώστε να καταλάβουμε πού μπορούμε να σταματήσουμε και να δίνουμε πάντα έμφαση, είπαμε, στα ζωικής προέλευσης. Έτσι, μπορείτε να μην ακολουθήσετε καθόλου το κομμάτι
το γνωστό παράθυρο της νηστείας, αλλά μόνο όταν πεινάτε. Για κάποιους είναι στις 12 ώρες, για κάποιους άλλους στις 8, δεν έχει σημασία, για κάποιους ίσως μια φορά τη μέρα. Έτσι κινείται η carnivore διατροφή με τη διαλυματική νηστεία. Πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δύσκολα πράγματα. Να θυμάστε ότι η carnivore διατροφή δεν είναι μόνο ένα κομμάτι κρέας στο πιάτο μας. Είναι πάρα πολλές τροφές τις οποίες μπορούμε να συνδυάσουμε, οι οποίες ξανά είναι διατροφικά πυκνές. Περιέχουν όλα τα μικροστοιχεία, βιταμίνες, μέταλλα που χρειαζόμαστε, με εξαίρεση τον υδατάνθρακα από τα μακροστοιχεία. Έτσι έχουμε μια πλήρη διατροφή χωρίς να έχουμε λήψεις. Όπως είπα, η carnivore διατροφή δεν πρέπει να είναι μονότονη και ίσως αυτό να σας φανεί ότι επειδή εξαιρούμε κάποια φυτικής προέλευσης η διατροφή να είναι μονότονη. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Ακολουθώντας ένα τέτοιο πρωτόκολλο και βάζοντας τροφές, είπαμε, από όλες τις κατηγορίες, τότε είναι πολύ πιο ευχάριστη διατροφή και πολύ πιο εύκολο να ακολουθηθεί. Όμως, εσείς θέλετε να ακολουθήσετε μια carnivore διατροφή για να μπορέσετε πλέον να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα γιατί υπάρχει έξαρση με τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα. Και ξανά είπαμε ότι αυτό οφείλεται λόγω της φυτικής ίνας. Μπορούμε να δούμε ότι μας έχουν πει η φυτική ίνα είναι απαραίτητη για να δουλέψει το γαστρεντερικό σύστημα και να μπορέσουμε να μην έχουμε, για παράδειγμα, δυσκυλιότητα. Και όμως αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Μπορούμε να δούμε ότι ακόμα και με την carnivore διατροφή, χωρίς φυτική ίνα, δουλεύει ξανά το σύστημα. Μας είπαν ότι χρειαζόμαστε τρομερές ποσότητες βιταμίνη C. Μπορούμε να δούμε ότι στην carnivore διατροφή δεν χρειαζόμαστε τρομερές ποσότητες βιταμίνη C και ούτω καθεξής με το οτιδήποτε έχουμε μάθει. Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Δείτε και το βίντεο το οποίο το προηγούμενο μπορούμε να δούμε εδώ για τις εξετάσεις το οποίο κάναμε στις χαμηλών υδατανθράκων. Αλλάζουν τελείως οι παράγοντες και οι ενδείξεις. Θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα καταλάβετε ώστε να δείτε ότι όταν αλλάζουμε διατροφή και ιδιαίτερα ξανά αφαιρεί το υδατάνθρακας, αλλάζουν πολλά πράγματα στο σώμα γιατί αλλάζει η χημεία του σώματος. Πάρα πολύ απλά. Έτσι όπως πάντα θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι. Κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο και φυσικά πατήστε like. Instagram, Twitter, Grigos Keto και grigosketo.gr για άρθρα και να κατεβάσετε δωρεάν τα e-book με αποδεκτές τροφές και ό,τι άλλο μπορείτε να δείτε μέσα στην ιστοσελίδα η οποία είναι από συνταγές, άρθρα, μέχρι να κλείσετε συνεδρίες και διατροφικά πλάνα. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.